Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά κανένας δεν μπορεί να μην σταματήσει και να μην σχολιάσει ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ανεπαρκέστατος εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Τους στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ως στόχοι είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλοί. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εισαγωγή και χρήση στην Κύπρο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η πολιτική μας είναι αυτό που συζητούμε τις τελευταίες ημέρες. Να φτηνίσουμε το ρηπογόνο αυτοκίνητο. Να φτηνίσουμε το αυτοκίνητο που κινείται με ορυκτά καύσιμα. Κανέναν απολύτως κίνητρο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κανέναν απολύτως κίνητρο ουσιαστικά για βιομηχανικές στέγες. Χτίζουμε γήπεδα, χτίζουμε μολ και δεν τοποθετούμε στις στέγες υποχρεωτικά ηλιακές φωτοβολταϊκές στέγες. Τα φωτοβολταϊκά τα βάζουμε μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Θα κόψουμε χίλια δέντρα για να κάνουμε φωτοβολταϊκό πάρκο στο ένα χωριό και 17.000 δέντρα στην αλική της Ακρωτηρίου για να κάνουμε φωτοβολταϊκό. Φωνάζουν δικαιολογημένα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Δεν είναι αυτή την περιβαλλοντική πολιτική που έχει σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ που έχουμε. Η κυβέρνηση μειώνει σε αυτόν τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε, μειώνει τη δική της συνεισφορά στο ταμείο και φορτώνει τα έξοδα του ταμείου στους καταναλωτές. Αυτή δεν είναι μια εμφάνταστη πολιτική και για να τελειώσω, για ένα θέμα το οποίο το πολυχρησιμοποιεί η παρούσα κυβέρνηση, σε αυτόν το σχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα, όπως και στα προηγούμενα, απαγορεύεται η καινοτομία. Χρηματοδοτούνται μόνο όριμες και ήδη εμπορικά εφαρμοσμένες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει το στοιχείο της καινοτομίας και της επινόησης μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμείς θα ψηφίσουμε με πολλές επιφυλάξεις αυτό το πρόγραμμα, διότι υπάρχουν υποχρεώσεις, κάποιοι πρέπει να πληρωθούν από αυτό το ταμείο και είναι κρίμα να πληρώσουν την κρατική ανεπάρκεια. Αλλά πρέπει να υποθούν σοβαρά αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο και ειδικά την ανάπτυξη του ηλεκτρικού και μη ρηπογόνου αυτοκινήτου. Ευχαριστώ.